Νίκο, όπως μαθαίνουμε από την αστυνομία, το πιθανότερο σενάριο είναι η ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της να έπεσε, να χτύπησε και να άνοιξε την πόρτα να βγει έξω να πάει να ζητήσει βοήθεια. Δυστυχώς όμως η γυναίκα δεν τα κατάφερε. Χθες είχαμε μια πολύ κακή μέρα εδώ στις Δάφνες του Αιγείου με πολύ χιόνι, σφοδρή χιονοθύελα, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να σταθεί στο χιόνι. Οι οικοί της, οι γείτονές της την έψαχναν, δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν. Δυστυχώς η γιαγιά είχε σταθεί στο χιόνι και κανείς δεν την έβλεπε. Σήμερα που ήταν μια καλύτερη μέρα, ο κόσμος βγήκε και άρχισε να την ψάχνει. Και όπως μάθαμε, τη βρήκαν εντελώς κατά λάθος, γιατί γλίστρησαν, έπεσαν και αποκαλύφθηκε μέρος του σώματός της. Και έτσι κατάλαβαν ότι η γυναίκα ηλικιωμένη βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι. Και από ό,τι βλέπω, το σπίτι δεν είναι ακριβώς στον κορμό του χωριού, δεν είναι μέσα στο χωριό, είναι λίγο απόμερο. Ήταν κακοκαιρία, ήταν σφοδρή χιονόπτωση. Μάλλον η γιαγιά χτύπησε, πήρε τοπί, προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια, έχασε τις αισθήσεις της και δυστυχώς καλύφθηκε από το χιόνι. Και δεν μπορούσαν οι συγχωριανοί τους να βρουν την γιαγιά. Μια απίστευτη τραγωδία αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων. Και από ό,τι βλέπω, ακόμα κρατάει χιόνι στην περιοχή και τώρα μέσα στη νύχτα θα έχουμε και παγετό. Για οτιδήποτε παγετό. Νεότερο, επιστρέφουμε σε σένα.